Στο στούντιο υποδεχόμαστε τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, υποψήφιο ευρωβουλευτή. Με το ΚΚΕ. Γεια σας. Και μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής. Καλώς ορίσατε. Να ξεκινήσουμε από τον τίτλο του ριζοσπάστη εδώ, Business στα Βαλκάνια. Είναι και το θέμα της ημέρας. Αυτό είναι μόνο λοιπόν. Μόνο business στα Βαλκάνια πάει να κάνει ο Πρωθυπουργός. Όχι, είναι και κάτι χειρότερο από αυτό. Δηλαδή, κοιτάξτε, αυτοί οι οποίοι έχουν δικαίωμα να πανηγυρίζουν και σωστά πανηγυρίζουν για αυτή την επίσκεψη είναι συγκεκριμένοι εγχώροι όμιλοι αλλά και ξένα κέντρα, αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στη Γερμανία, που πραγματικά βλέπουν να γίνονται σημαντικά βήματα στο σχεδιασμό τους. Και να πω ότι αυτό το σχέδιο δεν είναι τόσο καινούριο όσο ακούγεται. Επί κυβέρνηση Σιμίτη, μια και είχαμε και τον εκπρόσωπό τους λίγο πριν στο στούντιο, είχε γίνει μια πολύ μεγάλη είσοδος του ελληνικού κεφαλαίου στα Βαλκάνια. Μάλιστα στα Σκόπια έπαιζε πρωταγωνιστικό ρόλο και μπορούμε να κάνουμε ταμείο για το ποιος ωφελήθηκε από όλα αυτά και τι συνέβη στη συνέχεια. Εμείς βλέπουμε δύο σημαντικές διαστάσεις στο πρόβλημα που συζητάμε. Η πρώτη διάσταση αφορά το ποιος ωφελείται οικονομικά. Για τα κέρδη που θα έχουν οι όμιλοι που θα κάνουν τις σχετικές επενδύσεις ή θα επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε, είναι προφανή. Απ' την άλλη πλευρά, ο λαός δεν έχει να ωφεληθεί, ούτε σε φθηνά καύσιμα, αν πάρουμε την παράμετρο της ενεργειακής συνεργασίας, για το λαό δηλαδή, ούτε σε μισθούς και δουλειές με δικαιώματα, και την περίοδο που κυριαρχούσε το ελληνικό κεφάλαιο στα Βαλκάνια, μισθούς πείνας είχαμε στα Βαλκάνια και αν θέλετε είχαμε και ελληνικές επιχειρήσεις που έκλεισαν στη Μακεδονία για να υπάρξουν κρατικές επιδοτήσεις για να πάει το ελληνικό κεφάλαιο στην περιοχή, ούτε αν θέλετε έχουμε σημαντικές εναλλακτικές και ασφαλείς διατυπώσεις όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία. Και θυμίζω, μια και μιλάμε για την ενέργεια, ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Δεν χρειάζεται τώρα να φάμε το χρόνο. Από τον κόλπο του Μεξικού μέχρι το δικό μας Σαρονικό, καταλαβαίνουμε τη σημασία του θέματος. Υπάρχει όμως μια διάσταση πολύ πιο σημαντική από αυτή. Είναι η κίνδυνη που φέρνει αυτή η επιλογή. Η προώθηση δηλαδή της Συμφωνίας των Πρεσπών, το γεγονός ότι η Ελλάδα γίνεται σημεοφόρος νατοϊκών σχεδίων στην ευρύτερη περιοχή και η κίνδυνη είναι πολύ μεγάλη. Το λέω αυτό γιατί ακούστηκε ότι θα μπορούσε να είναι και ένα φάρμακο απάντηση στον εθνικισμό η οικονομική συνεργασία. Και η Συμφωνία των Πρεσπών. Θα σας πω ένα μόνο παράδειγμα από την οικονομία, γιατί για τη Συμφωνία των Πρεσπών την ίδια έχουμε αναφερθεί ξανά και ξανά. Είναι ο αγωγός ΤΑΠ. Μια και λέμε για διασυνδεσιμότητα και συνανάπτυξη, λέει η κυβέρνηση. Είναι το πρώτο έργο διασυνδεσιμότητας που αφορούσε την Τουρκία, την Ελλάδα και την Αλβανία. Μείωσε την τουρκική επιθετικότητα, σταμάτησε τον αλβανικό μεγαλοειδεατισμό. Για να δούμε τι σημαίνει τέτοιο έργο. Υπάρχει επιθετικότητα από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας? Θα σας πω, όχι. Το θέμα δεν είναι η Βόρεια Μακεδονία. Η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να βρεθεί σαν πιόνι σε μια σκακέρα στην οποία ανταγωνίζονται πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις. Οι δυνάμεις που ανταγωνίζονται στην περιοχή είναι το ΝΑΤΟ από τη μια πλευρά, η Ρωσία και η Κίνα από την άλλη. Η Ελλάδα όμως μπαίνει σημεοφόρος σε ένα παιχνίδι το οποίο αμφισβητεί από την πλευρά του ΝΑΤΟ την ενεργειακή ηγεμονία που είχε η Ρωσία μέχρι τώρα. Ανοίγει θέμα επέκτασης της στρατιωτικής δράσης της Ελλάδας, αναλαμβάνουμε ακόμα και την αεροπορική στήριξη των Σκοπίων. Ανοίγει θέμα επέκτασης της στρατιωτικής υποδομής με βάση σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες κάποιον στοχεύουν. Αυτά όλα πολύ. Όταν στοχεύεις, να ολοκληρώσω. Όταν στοχεύεις κάποιον, γίνεσαι και εσύ στόχος. Αυτό το κομμάτι που περιγράφει τώρα. Αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Αυτό που περιγράφει είναι κατανοητό και είναι και πολύ συνεπές με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αλλά το ότι δεν απαλύνονται καθόλου οι εθνικισμοί με τη συμφωνία, μπορείτε να μας το εξηγήσετε? Γιατί έχει εξαναγκαστεί και η Βόρειος Μακεδονία να αλλάξει σύμβολα. Είπα προηγουμένως ένα παράδειγμα ότι οι οικονομικές συνεργασίες και οι οικονομικοί ανταγωνισμοί αστικών τάξεων δεν εξαλείφουν τον εθνικισμό, γιατί είναι η μήτρα των εθνικισμών. Δηλαδή, από τη στιγμή που γίνεται διαπάλη για τον έλεγχο αγορών και εδαφών, θα υπάρχει και ο εθνικισμός και η άλλη όψη του νομίσματος, ο κοσμοπολιτισμός, δηλαδή να κάνουμε μία
ειρήνη με αμοιβαίες υποτίθεται παραχωρήσεις που θα φύγουν κυριαρχικά δικαιώματα κάθε φορά της μίας ή της άλλης πλευράς. Στην περίπτωση τώρα των Σκοπίων έχουμε ένα ακόμα ζήτημα που φέρνει το σπέρμα του αλυτρωτισμού. Αποφεύγεται εμείς... τον όρο Βόρεια Μακεδονία, ναι, βλέπω. Με την ονομασία που τη λέμε σήμερα, δεν είναι το θέμα μας. Είναι συνήθεια, κάνεις το ίδιο. Θέλω να πω αυτό αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συζήτηση όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχει ειδική πτυχή. Λέω το εξής. Αλλά τη λέτε Βόρεια Μακεδονία πάντως, παρόλα αυτά. Με τον επίσημο όνομά της θα την ονομάζουμε. Εμείς δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με τον γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτό, αν θέλετε, το είπαμε σε μια εποχή που Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Συνασπισμός έλεγαν ότι είναι προδοσία ο γεωγραφικός προσδιορισμός πολλά χρόνια πριν. Αλλά το θέμα δεν είναι το όνομα. Γιατί δεν θα κολλήσουμε σε μια συζήτηση για την ονοματολογία που συγκαλύπτει το κύριο πρόβλημα. Και το κύριο πρόβλημα εδώ είναι ότι από τη μια έχουμε έναν σχεδιασμό του ΝΑΤΟ σε αντιπαράθεση με άλλες δυνάμεις που καλλιεργεί τη λογική του Διέρη και Βασίλευε. Αυτό το βλέπουμε από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας μέχρι τη στήριξη της Μεγάλης Αλβανίας μέχρι την αντιπαράθεση στα σύνορα Σερβίας-Κωσόβου. Είναι μια διαρκής πολιτική αυτή, δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, για να το πω έτσι πολύ απλά. Απ' την άλλη όμως πλευρά έχουμε και κάτι άλλο. Όταν αναγνωρίζεις σε μια γεωγραφική περιοχή που λέγεται Μακεδονία ότι τάχα υπήρχε ενιαία γλώσσα και ενιαίο έθνος, πυροδοτείς τον εθνικισμό και από τις δύο πλευρές. Γιατί εμείς είμαστε ευαίσθητοι σε όλες τις μορφές εθνικισμού. Και σε αυτήν που λέει ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, γιατί η Μακεδονία σαν γεωγραφική περιοχή αυτή τη στιγμή δεν είναι μία, είναι διαιρεμένη όπως ξέρουμε ιστορικά πάρα πολλά χρόνια πριν, αλλά και στον εθνικισμό από την άλλη πλευρά, και δεν αναφέραμε μόνο στην περίπτωση της Βόρειας Μακεδονίας, αναφέραμε και στην περίπτωση της Αλβανίας, στην τουρκική επιθετικότητα, σε όλα αυτά που συνθέτουν το παζλ σήμερα του προβλήματος. Αν θέλετε λοιπόν, οι μόνοι που έχουν δικαίωμα να πανηγυρίζουν όπως πανηγύριζαν και τη δεκαετία του 90 είναι οι συγκεκριμένοι όμιλοι και τα ξένα κέντρα που τους στηρίζουν, ενώ για τους λαούς όχι απλά δεν θα υπάρχει όφελος, θα υπάρχουν πολύ μεγάλοι κίνδυνοι. Και δεν αναφέρομαι σε ένα μακρινό μέλλον, αυτό έχει σημασία να δούμε. Η περιοχή βράζει, ήδη. Δέστε τις εξελίξεις. Και δεν βράζει, αν θέλετε, κυρίως από τους τοπικούς εθνικισμούς. Βράζει από μια πολύ μεγάλη σύγκρουση υπεριαλιστικών κέντρων στην περιοχή που φτάνει στην περίπτωση των ΗΠΑ ακόμα και σε αντιθέσεις στο εσωτερικό της να εκφράζονται στα Βαλκάνια. Δηλαδή, οπαδούς της πολιτικής Τραμπ και συμφέροντα της πολιτικής Τραμπ και της αντίθετης πλευράς με όλα αυτά που έχουν ανατεθεί και γραφτεί αναλυτικά όσον αφορά το Ίδρυμα Σόρος και μια σειρά άλλες πλευρές. Μάλιστα. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μία πτυχή, μία αφορμή από τις διάφορες για τις οποίες άνθρωποι στο πολιτικό χώρο σας καταλογίζουν ένα είδος συντηρητισμού. Και τι θέλω να πω, ότι στο νομοσχέδιο για το Σύμφωνο Συμβίωσης το καταψηφίσατε και μάλιστα κάποιοι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος απήχαν. Στο νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου επίσης καταψηφίσατε. Μια σειρά από νομοσχέδια λοιπόν, τα οποία χαρακτηρίζονται προοδευτικά από μια σειρά πολιτικών δυνάμεων και προσωπικότητων, το ΚΚΕ τοποθετήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Άρα, πώς απαντάτε σε αυτούς που σας καταλογίζουν συντηρητισμό? Υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια το τελευταίο διάστημα να εμφανιστεί το άσπρο-μαύρο. Δηλαδή η αντίδραση σε όλη τη γραμμή να εμφανίζεται με προοδευτικό μανδύα. Έχει να κάνει και με διαστρέβλωση των θέσεων του κόμματος, αλλά και με κάτι πιο σοβαρό, στο οποίο θα έρθω στη συνέχεια. Να πω πρώτα για τη διαστρέβλωση. Έγινε μια προσπάθεια να εμφανιστεί το κόμμα μας σαν ομοφοβικό ή ότι έχει διάφορα προβλήματα με την αντιμετωπίζει συντηρητικά την διαφορετική σεξουαλική προτίμηση κτλ. Εξηγήσαμε πολλές φορές και υπάρχει μια επίμονη προπαγάνδα που προσπαθεί να το συσκοτήσει ότι αυτό είναι όχι απλά αναλυθές, αλλά σε περιπτώσεις που πραγματικά αφορούσε το ζήτημα νομοθετικές ρυθμίσεις που μπορεί να είχαν ομοφοβικό προσανατολισμό ή δηλώσεις, εμείς παίρναμε σαφή θέση ενάντια σε αυτό. Όπως... Το θέμα υπήρξαν και στη Βουλή παρόμοια περιστατικά και υπάρχουν και συγκεκριμένες τοποθετήσεις του κόμματος. Το θέμα αφορούσε
και αφορά, μια και είπατε το συγκεκριμένο, αλλά δεν θέλω να μείνω σε αυτό, mm-hmm. το ζήτημα της προστασίας των παιδιών σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Δηλαδή το θέμα των τέκνων τα οποία μπορεί να μεγαλώσει μια ομοφιλόφιλη οικογένεια. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, αν θέλετε και ριζοσπάστες από την άποψη επιστήμονες που έχουν κάνει καινοτόμες προσεγγίσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιστημονική συζήτηση, δεν είναι απλό θέμα. Το αν έχει επίσης δικαίωμα δηλαδή ένα παιδί να διατηρεί έναν συγκεκριμένο προσανατολισμό που δεν είναι απλά ο κυρίαρχος. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή πηγάζει από μια κοινωνική ροή. Το επίδικο όμως το νομοσχέδιο δεν ήταν η υιοθεσία. Κατά τη γνώμη μας ήταν, γιατί άνοιγε την πίσω πόρτα. Τώρα, υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα με την πρόοδο και τη συντήρηση. Και σε αυτό, αν θέλετε, μπορούμε να σταθούμε λίγο αναλυτικότερα. Καταρχάς, αυτοί οι οποίοι μας καλούν, για να το πάρω αντίστροφα, να βαδίσουμε μαζί τους σε έναν προοδευτικό δρόμο, σε προοδευτικά μέτωπα, προοδευτικές συμμαχίες, και δεν αναφέρομαι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι ξεκάθαρος, γιατί αυτό αφορά και το κοινά, αλλά αφορά και άλλες δυνάμεις, είναι οι δυνάμεις οι οποίες εφάρμοσαν την πιο ακραία συντηρητική πολιτική σφαγιασμού των λαϊκών δικαιωμάτων, δηλαδή την πολιτική των μνημονίων διαρκείας, την πολιτική των ματωμένων πλεονασμάτων, την πολιτική της φοραφέμαξης του λαού, του χτυπήματος της απεργίας, του χτυπήματος της κυριακάτικης αργίας, των φοροελαφρύσεων για τους εφοπλιστές και το μεγάλο κεφάλαιο. Και μάλιστα δεν την εφάρμοσαν μόνοι τους, σαν σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις. Όλοι συνεργάστηκαν και συμπορεύτηκαν με τη δεξιά και την ακροδεξιά, την οποία καταγγέλουν. Δηλαδή οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα στην Ελλάδα. Δεν είναι όμως μόνο στην Ελλάδα. Αν πάμε στη Γερμανία, θα δούμε τους σοσιαλδημοκράτες με τους οποίους φλερτάρει σήμερα ο κύριος Τσίπρας, με τους χριστιανοδημοκράτες και τους χριστιανοκοινωνιστές, οι οποίοι τον βράβευσαν κιόλας στη Βαυαρία. Αν πάμε στην Γαλλία, θα δούμε τη Λεπέν και τον Μακρόν να κονταροχτυπιούνται, αλλά να συγκλίνουν σε βασικές αντιδραστικές κατευθύνσεις, όπως του αντικομουνισμού, με παράνομα τα κομμουνιστικά κόμματα στη Βαλτική και τη θεωρία των άκρων που εξισώνει ναζισμό με κομμουνισμό. Θα δούμε τη μεταναστευτική πολιτική, την επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέγατε προηγουμένως για την Ιταλία και την Ουγγαρία, και βεβαίως εκεί έχουμε ακραία παραδείγματα, αλλά η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει την ακτοφυλακή που εμποδίζει τις διασώσεις. Το παρακολούθησα. Η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι του Δουβλίνου, και αυτή την πολιτική την προσυπέγραψαν οι σοσιαλδημοκράτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν την αμφισβήτησε κανένας. Για να γίνεται και διάλογο στο εδώ και το τώρα, είστε υποψήφιος στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Δεν χρειάζονται συνεργασίες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η άνοδος ακροδεξιάς. Δεν υπάρχει, θεωρείται, μια περιχαράκουση. Σας ασκείται αυτή η κριτική, μπορείτε να το αρνηθείτε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε οι λαοί της Ευρώπης την άνοδο της ακροδεξιάς, αν δεν γίνουν. Εφόσον εσείς δεν φαίνεται να έχετε ένα ρεύμα που να τίνει να γίνει πλειοψηφικό. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα τέτοιο ρεύμα, θα ήταν κατανοητό. Εμείς δεν μιλάμε μόνο με όρους εκλογών και, αν θέλετε, με όρους στενά της κομματικής μας δύναμης. Εμείς μιλάμε με όρους κινήματος. Και επειδή μιλάμε με όρους κινήματος, καλούμε σε μια πλατιά κοινωνική συμμαχία, η οποία όμως, που αφορά τους μισθωτούς, τους εργάτες, τους νέους επιστήμονες, τους αυταπασχολούμενους, τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων κλπ, η οποία όμως συμμαχία πρέπει να σημαδεύει τον πραγματικό αντίπαλο. Γιατί το πρόβλημα είναι ποιος γεννά και ποιος έχει ανάγκη τους φασίστες. Και τους γεννά και τους έχει ανάγκη τους φασίστες η δικτατορία του κεφαλαίου. Τη δικτατορία του κεφαλαίου όμως την υπηρετούν και οι σοσιαλδημοκράτες. Δεν την υπηρετούν μόνο οι φασίστες. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να δούμε. Και όταν λέω την υπηρετούν, θα πρέπει να σκεφτούμε αυτοί οι οποίοι μιλάνε για τον κίνδυνο, και βεβαίως εμείς λέμε να γκρεμιστεί η Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση. Ποιος την έφερε στην τρίτη θέση τη Χρυσή Αυγή? Δεν την έφεραν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με την πολιτική τους
Εμείς τη φέραμε. Κύριε Παπαδόπουλε, εδώ λέω ότι θα πρέπει κάποιος να σημειώσει ότι σε περιοχές από το πέραμα από το ΚΚΕ ήταν πάρα πολύ δυνατό. Είδαμε τι έγινε. Ναι, αλλά δεν είναι ιδιοκτησία κανενός κόμματος καμιά περιοχή. Όχι, και εκεί θέλω να πω, όλοι επίδραση, πρέπει να κάνουμε κριτική. Ναι, η επίδραση, εμείς αν θέλετε, η αυτοκριτική που κάνουμε είναι να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η προσπάθειά μας σε ένα κίνημα που σημαδεύει τον πραγματικό αντίπαλο και κάνουμε σημαντική προσπάθεια σε αυτό. Σας θυμίζω, και είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα, τη σύγκρουση που δίνουμε με τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό στη ΓΕΣΕ. Αν μιλάμε για χρεοκοπία συνδικαλιστικών ηγεσιών που έσπρωξε ακόμα και αυτή κόσμο στην απόγνωση, στην απάθεια, στην παθητικότητα, αυτή αφορά και το κίνημα και πάνω σε αυτό το ΠΑΜΕ δίνει μια πολύ σκληρή μάχη και όχι μόνο το ΠΑΜΕ. Εμείς ανοιχτήκαμε, αν θέλετε, πολύ καιρό πριν σε πολλά άλλα σωματεία που δεν ανήκουν στη δύναμή μας. Θυμίζω τη δύναμη των 550 σωματείων και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που πρότεινε για τους μισθούς που απέρριψε η σημερινή κυβέρνηση, για να θυμόμαστε όλη την ιστορία. Επομένως είναι μια μάχη διαρκής, είναι μια μάχη μέρους κινήματος, μέρους κοινωνικής συμμαχίας, αλλά που σημαδεύει τον πραγματικό εχθρό. Δεν ρίχνει άσφαιρα πυρά. Δεν θα πάμε δηλαδή με τη μία όψη του νομίσματος να αντιμετωπίσουμε την άλλη. Από αυτήν λοιπόν την άποψη λέμε και το εξής. Γιατί το θέμα αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αφορά μόνο, αν θέλετε, την Ελλάδα. Δεν είναι ένα στενά ελληνικό πρόβλημα. Είναι διεθνές πρόβλημα. Υπάρχει κάποια άλλη δύναμη στην Ευρώπη που να θεωρείτε ότι είναι στο ίδιο μήκος κυμάτων με εσάς? Υπάρχει μια ολόκληρη πρωτοβουλία Ευρωπαϊκή Κομμουνιστικών Κομμάτων. Δεν έχουν τα περισσότερα ισχυρή κοινοβουλευτική δύναμη, αλλά αυτά αλλάζουν. Δέστε για παράδειγμα την μεγάλη επιτυχία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Τουρκίας με... στο Δήμο, τον ναι, αλλά σε ένα κλίμα καταστολής, τρομοκρατίας, όπου έχουν περιοριστεί πλήρως και τα στοιχειώδη δημοκρατικά δικαιώματα. Δεν είναι σε απλές συνθήκες αυτό. Υπάρχουν τέτοιες δυνάμεις. Υπάρχουν ευρύτερες δυνάμεις στο εργατικό κίνημα που δεν τα έχουν διπλώσει, που δίνουν μάχη με ταξικό προσανατολισμό, που σημαδεύουν, αν θέλετε, συνολικά το σύστημα που έχει ανάγκη και θρέφει το φασισμό και που βασικά το κυριότερο ζήτημα είναι ότι θυσιάζει τις ζωές μας στο βωμό της ανάκαμψης κερδών. Αυτό έχει σημασία να το δούμε ότι συμβαίνει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα η πολιτική που ακολουθείται. Ο ευρωσκεπτικισμός εκφράζεται κυρίως από την ακροδεξιά, κύριε Παπαδόπουλε. Και εδώ δεν πρέπει να κάνει αυτοκριτική η αριστερά, τα κομμουνιστικά κόμματα. Κοιτάξτε, αυτοκριτική και να δει πώς θα αλλάξει. Κάτω από τον όρο αριστερά μπορούν να συγκαλύπτονται. Ωραία, διαφορετικά πράγματα. Το λέω αυτό γιατί υπήρξε και η πρώτη φορά αριστερά στη διακυβέρνηση με την Ευρώπη που αλλάζει και την ελπίδα που έρχεται, που μας έλεγε το 2015, η οποία είδαμε τι έφερε. Και είδαμε τι έφερε στη Γαλλία με τον Μακρόν, είδαμε και τον Ολάντ. Γαλλία ακριβώς. Είδαμε τι έφερε στην Γερμανία με τη συμμετοχή σοσιαλδημοκρατών και χριστιανοδημοκρατών στην ίδια κυβέρνηση και είδαμε γιατί έφερε στην Ελλάδα. Και κάποιος που θα συμφωνήσω μαζί σας θα δει ότι στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, κόσμος της εργατικής τάξης που παλιά ψήφιζε Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας ή μετά στις συμμαχίες που είχε κάνει, τώρα το σκέφτεται και πηγαίνει πολλές φορές μαζί με τη Λεπέν. Αυτό όμως, δηλαδή, θέλω να αυτό πω, αν θέλετε δείχνει... Κάτι κάνετε λάθος στην απέφυνσή σας. Πέρα από την. Εγώ δεν κρίνω την πολιτική σας. Δεν είναι σωστό αυτό που λέτε. Αλλά σε επίπεδο επικοινωνίας των θέσεων. Στην αντιπαράθεση που γίνεται σήμερα δεν υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο λαός. Υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο λαός και μια σειρά αντίρροπες δυνάμεις. Και δεν αναφέρομαι φυσικά μόνο στα αστικά πολιτικά κόμματα και στη σοσιαλδημοκρατία. Αναφέρομαι σε αυτούς που δεν κατεβαίνουν στις εκλογές αλλά έχουν την εξουσία. Σε αυτούς οι οποίοι μπορεί να έχουν τυπικά μία ψήφο αλλά ελέγχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης, ποδοσφαιρικές ομάδες, βιομηχανίες που μπορούν να απολύουν και να προσλαμβάνουν, που καθορίζουν την πολιτική τιμών και όλοι αυτοί δρούν ενάντια. Επομένως είναι θέμα συσχετισμού δύναμης, είναι θέμα πάλης και αν θέλετε οι ευρωεκλογές είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία απέναντι σε αυτό. Δηλαδή να υπάρξει ένα κάλεσμα, όχι απλά να καταδικαστεί η πολιτική η οποία θυσιάζει τις ζωές μας όλο αυτό το διάστημα, αλλά να οργανωθεί η λαϊκή αντεπίθεση. Και η οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης αφορά και την κάλπη, αφορά ένα ισχυρό ΚΚΕ σε όλους τους χώρους δουλειάς, σε κάθε γειτονιά και στην κάλπη, για να σαλπίσει, αν θέλετε, το αποτέλεσμα αυτό,
το μήνυμα της ανασύνταξης του κινήματος. Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την κουβέντα. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε.